Ετοιμολία. Ζωφρουά, άντε στο κύριο Ντιπών και πες του να σου δώσει κοιμωλίε. Μα τις άλλες φορές στέλνετε εμένα. Θα πηγαίνετε όλοι από την τάξη με τη σειρά, Ανιάν. Λοιπόν, ποιος ξέρει τι ήταν ο Καρλομάγνος? Ναι! Κοιτάξτε τι πήρα από το κουτί χωρίς να με δουν. Σιγά, μια τιμωλία είναι. Ναι, αλλά εσύ έχεις, δεν έχεις? Τι θα την κάνεις την κοιμωλία? Ραντεβού μετά το μάθημα. Θα δείτε, θα περάσουμε τέλεια. Μου δίνεις την κοιμωλία, έχω μια ιδέα. Δική μου είναι η κοιμωλία. Μόνο εγώ θα έχω ιδέες. Το λες γιατί φοβάσαι ότι θα ζωγραφίσω καλύτερα από σένα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν θα σου τη φάμε? Καλά σου λέει. Δώσ' μου αμέσως την κοιμωλία, μη σε πλακώσω στις μπουνιές. Εγώ τη ζήτησα. Κι εγώ τη θέλω. Κι εγώ. Ησυχία, χαλάσατε τον κόσμο πια. Τρέξτε να γλιτώσετε. Ω, παλιόπαιδα. Ευτυχώς δεν μας κυνήγησε. Δώσ' μου την τσιμωλία. Μπλάκα μου κάνεις. Τι φωνάζεις έτσι, Ζεφρουά? Έκλειψε μια κοιμωλία από το σουπιά. Δώστη μου να ζωγραφίσω τετράγωνα για να παίξω με κουτσό. Ω, είναι τέλεια ιδέα. Σε σένα τη δίνω ευχαρίστως. Πότε αξίζουν μια ανταμοιβή. Παιδιά, σας αρέσει η κοιμωλία μου? Καλά, πώς κατάφερες να την πάρεις? Αφού έμεινα τιμωρία στο διάλειμμα, τη βούτυξα! Αρχικλέφτα, ρε! Θα ζωγραφίσω ό,τι θέλω. Άσε που μπορεί να με φιλήσει η Μαρία Ντουίζ. Τώρα θα κάνουμε γεωμετρία. Νικόλα, έλα στον πίνακα. Φτιάξε μας ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Εντάξει, γύρνα στη θέση σου. Αντέγραψες, μου πήρες την ιδέα. Όχι, δική μου ιδέα ήταν. Ποιος θέλει να σχεδιάσει ένα ρόμβο? Εγώ. Μπράβο, παιδιά, τώρα μπορούμε να μοιραστούμε τις κοιμωλίες. Δεν κατάλαβες, μια κοιμωλία σαν αυτή αξίζει πολλά. Είναι ζεζενέους. Τι θέλεις να πεις? Ότι είσαι κοτούλα. Ξαναπες το, αντολμάς. Τι σαματάς είναι αυτός? Δεν μπορείτε να κάτσετε φρόνημα 5 λεπτά? Κι εγώ μπορώ να πάρω κοιμωλία και μάλιστα καλύτερη από τις δικές σας, χρωματιστή. Θα γράψω στον πίνακα τα μαθήματα που έχετε να μελετήσετε για αύριο. Έλα, Χριστέ μου, πού πήγαν οι κοιμωλίες? Κυρία, μπορώ να πάω να φέρω εγώ? Δεν χρειάζεται. Βρήκα ένα κομματάκι. Σε ευχαριστώ. Έχω μια ιδέα. Θα πάρω τη χρωματιστή κοιμωλία. Κυρία, μπορώ να πάω στην τουαλέτα? Να πηγαίνεις πριν από το μάθημα, Αλσέστ. Ή πια πολύ λιμονάδα στο σπίτι. Καλά, πήγαινε. Πάει να βουτήξει κοιμωλίες από το γραφείο του σουπιά. Δεν θα τα αφήσω έτσι. Κυρία, κι εγώ θέλω πιπί μου. Όχι να περιμένεις.
Κανείς δεν τριγυρνάει στο σχολείο την ώρα του μαθήματος. Την πάτησε, Σεντ. Κοίτα το σωστό. Τι έχεις, Ρούφους, είσαι άρρωστος? Δεν ξέρω, κυρία, πονάει η κοιλιά μου, πονάει πολύ. Μα επιτέλους, τι σας δίνουν να φάτε σε αυτό το κηλικείο? Να πάω μαζί του, κυρία. Ναι, Νικόλα, πήγαινε. Τι, δεν πονάει η κοιλιά σου? Όχι βέβαια, τρελός είσαι. Και τώρα φούρια τις κοιμωλίες της σου πια. Ούτε να το σκέφτεσαι. Δική μου ιδέα ήταν. Και μη φωνάζετε γιατί θα μας πάρουν χαμπάρι. Για να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στο γραφείο του. Περίμενε, επιτέλους. Για να δούμε ποιος είναι ο πιο γενναίος. Εσύ πάντως όχι. Αλσέστ, τι γυρεύεις εσύ εδώ? Η δασκάλα μου έδωσε την άδεια να πάω στην τουαλέτα. Άλλη φορά να πηγαίνεις για πιπί στο διάλειμμα, αγόρι μου. Άντε στην τάξη σου. Τώρα είναι δική μας σειρά. Εσύ πρώτος, Ρούφους. Τι έγινε πάλι? Πονάει η κοιλιά του, κύριε. Θα τον πάω στο αναρωτήριο. Γύρνα στο μάθημά σου. Θα ασχοληθώ εγώ. Τι? Αλσέστ, τι θέλεις εδώ? Με ενοχλείς την ώρα της δουλειάς μου? Με έστειλε η δασκάλα να πάρω χρωματιστές κοιμωλίες. Κόκκινες, μπλε, πράσινες και μοβ. Δεν γίνεται, πες της, μόνο άσπρες έχω. Αλήθεια? Η κυρία τις θέλει γιατί... μας μαθαίνει να φτιάχνουμε το ουράνιο τόξο. Καλά. Γύρνα στην τάξη σου εσύ. Πάω εγώ να φέρω χρωματιστές κοιμωλίες από την αποθήκη. Και να πεις στη δασκάλα σου ότι θα τις φέρω εγώ στην τάξη. Όταν φέρει ο Σουπιά στις χρωματιστές κοιμωλίες, θα καταλάβουν όλοι ότι είπα ψέματα. Δεν την γλιτώνω την τιμωρία. Καλά να πάθεις. Γιατί έκανες τον έξυπνο πριν. Την πάτησες. Ναι, περάστε. Πήγαινε στη θέση σου, Ρούφους. Μου έδωσαν ένα απέσιο σιρόπι. Είχε γεύση σάπιου λάχανου. Πάντως το λάχανο είναι πεντανόστιμο με μπέικον. Παραλίγο να κάνω εμετό, αλλά φοβήθηκα μήπως μου δώσουν κι άλλο μετά. Εμένα θα μου άρεσε το σιρόπι. Έχω μια καλή ιδέα. Αλσέστ, τι συμβαίνει? Κυρία, πονάω. Πονάω πολύ. Καίγεται η κοιλιά μου. Κάτι έφαγες και σε πείραξε? Αυτό αποκλείεται, κυρία. Διαλέγω πάντα τα καλύτερα. Να τον πάω στο αναρωτήριο, κυρία. Όρεξη για βόλτα έχετε όλοι σήμερα, μου φαίνεται. Νικόλα, πήγαινε μαζί του, σε παρακαλώ. Μάλιστα, κυρία. Θα πιω το ωραίο σιροπάκι λάχανο. Πάλι στο διάδρομο! Τον πονάει η κοιλιά του. Θα τον πάω στο αναρωτήριο. Άντε να δώσεις τις κοιμωλίες στη δασκάλα σου, θα τον πάω εγώ στο αναρωτήριο. Γρήγορα στο μάθημα! Ωραία. Τι λέτε λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος? Και πού να ξέρω? Ούτε εγώ ξέρω. Αφού δεν είμαστε όλοι εδώ, πώς να το ξέρω? Σωστά. Ο Αλσέστ αρρώστησε και ο Κλωτέρ είναι την πορεία στην τάξη επειδή ήρθε πάλι αδιάβαστος. Εγώ είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Εσείς έχετε μία άσπρη τιμωλία και εγώ ένα κουτί χρωματιστές. Και τι με αυτό? Άρα εγώ είμαι ο αρχηγός. Γιατί γελάτε? Εσύ να γίνεις αρχηγός της παρέας, ποτέ το ποτόν. Κράτα τις κοιμωλίες σου. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Παίζουμε βόλους, ε? Εγώ είμαι ο αρχηγός. Εγώ θα αποφασίσω ότι θα παίξουμε. Κάνεις λάθος.
Σταματήστε! Κάντε ησυχία! Ω, ώστε γι' αυτό θέλατε τις χυμολίες, ε! Γρήγορα στην τάξη σας αμέσως! Βανδαλισμός, κλοπή σχολικών προμηθειών. Αν συνεχίσετε έτσι, θα καταλήξετε στη φυλακή σύντομα. Θα μπείτε όλη τιμωρία για να μάθετε άλλη φορά. Εκτός από τον Ανιάν, φυσικά, που δεν ανήκει στη συμμορία σας. Δεν πειράζει. Άξιζε τον κόπο. Το σιροπάκι τα μούρλια. Και θα γράψετε χίλιες φορές «Δεν θα ξανακλέψω κυμολίες από το σχολείο». Ποιος το έκανε αυτό? Όχι εμείς, κύριε. Ήμασταν έξω στο διάλειμμα. Ομολογώ, εγώ το έκανα. Κλοτέρ, δεν θα ξαναβγείς διάλειμμα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Έλα, μη στενεχωριέσαι. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά την άξιζες την τιμωρία. Ναι. Ναι, είσαι ο βασιλιάς της κυμολίας.